με την απολογία του 44χρονου που έχουμε αυτή τη στιγμή, που κατηγορείται για τη δολοφονία του τοπογράφου στη Μύκονο, ως ύποπτος και ηθικός αυτουργός φαίνεται να είναι φίλος του θύματος. Για πάμε γρήγορα, Χαρά Λεμονή, στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, 11 μέρες μετά τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, απολογείται σήμερα ο 44χρονος βασικός φερόμενος δράστης, που συνελήφθη λίγο πριν αναχωρήσει για διακοπές στην Κίθινο μαζί με τη σύντροφό του. Ο 44χρονος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες, αλλά τα στοιχεία εναντίον του είναι ισχυρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξει ότι δεν έχει βρεθεί κάποιο από τα δύο όπλα της δολοφονίας, ούτε και κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τις πράξεις που του αποδίδουν. Οι αρχές εστιάζουν τις έρευνές τους στα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν, ενώ αναμένουν παραγγελίες του ανακριτή για να προχωρήσουν στην άρση του τραπεζικού απορρίτου του 44χρονου, συγγενικών και φιλικών του προσώπων και υπόπτων για ηθική αυτουργία, και να διαπιστώσουν αν υπάρχουν ύποπτα εμβάσματα που θα μπορούσαν να αποτελούν την αμοιβή για το συμβόλαιο θανάτου. Σε αυτό το επίπεδο των ερευνών, οι αστυνομικοί θα προχωρήσουν στη διαδικασία ακολουθίας του χρήματος, το γνωστό follow the money, κάτι που διευκολύνεται και από την προκαταρκτική έρευνα που έχει ζητήσει η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κυρία Γεωργία Αντιλίνη. Στο μεταξύ, η ασφάλεια συνεχίζει τις έρευνες για τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας. Τα στοιχεία που συγκεντρώνει τα διαβιβάζει στις ανακριτικές αρχές, που θα αποφασίσουν αν θα καλέσουν για εξηγήσεις έναν συγκεκριμένο επιχειρηματία της Μυκόνου ή και άλλα άτομα. Ο εν λόγω επιχειρηματίας, όπως φαίνεται, ήταν παλιός συνεργάτης του τοπογράφου σε αγοραπολισίες ακινήτων και κατασκευαστικές δραστηριότητες στη Μύκονο, ο οποίος μάλιστα λέγεται ότι μετά το θάνατο του άτυχου άντρα αναδεικνύει σε κύκλους της Μυκόνου την υποτιθέμενη καλή συνεργασία και φιλία που είχε με το θύμα, επιδεικνύοντας τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους. Ωστόσο, πρόκειται για παλιά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει δύο άνδρες στο διάστημα 2019 με 2020, όταν ακόμα οι σχέσεις τους ήταν καλές. Τα μηνύματα αυτά βρίσκονται στη διάθεση των στελεχών του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής. Στις 11 καταθέσεις, λοιπόν, που έχουν λάβει μέχρι τώρα οι αρμόδιοι αξιωματικοί από τρεις επιχειρηματίες, δύο άτομα που δραστηριοποιούνται σε κατασκευαστικές εργασίες και άλλα άτομα που κινούνταν στο φιλικό περιβάλλον και επαγγελματικό του θύματος, φωτογραφίζεται ως βασικός ύποπτος το ίδιο άτομο, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, και αναφέρονται οι έντονες διαμάχες και προστριβές τους που είχαν αρχίσει από τα τέλη του 20 και μετά. Αυτό φαίνεται και από τις έρευνες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που μέχρι στιγμής έχουν ανακτήσει δεδομένα του κινητού τηλεφώνου του θύματος μέχρι και το 2022. Η διαμάχη, λοιπόν, ανάμεσα σε τοπογράφο και επιχειρηματία, όπως αναφέρεται και σε κάποιες καταθέσεις, άρχισε για τις αγοραπολισίες δύο γεωτεμαχίων. Το ένα περίπου 6.000 τετραγωνικά μέτρα στον Άγιο Στέφανο Μυκόνου και το άλλο 5.000 στα Χουλάκια Πανόραμα Αγίου Στεφάνου Μυκόνου, πάνω από το λιμάνι δηλαδή του νησιού. Τα δύο οικοδομήσιμα είναι φιλέτα, περιήλθαν στην κατοχή του τοπογράφου και του συνεταίρου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι για οικόπεδα και για αγοροπολισίες οικοπαίδων υπήρχαν διαφωνίες και βρέθηκε ένας άνθρωπος να είναι δολοφονημένος σήμερα. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι, δηλαδή έχει καμία λογική. Φυσικά είναι αυτό μια δολοφονία, δεν έχει καμία λογική, αλλά εδώ μιλάμε, πας αφαιρεί ο άλλος τη ζωή ενός άλλου για οικόπεδο, επειδή δεν το αγόρασε. Στη Μύκονο δρούνε πάρα πολλά εγκληματικά στοιχεία και όταν μιλάμε για οικόπεδο στη Μύκονο, μιλάμε για πάνω από 1-2 εκατομμύρια το ούτε το στρέμμα. Δηλαδή δεν μιλάμε ότι είναι το οικόπεδο. Μιλάμε για 6.000 τετραγωνικά το ένα και 5.000 το άλλο. Ο βασικός ύποπτος, λοιπόν, που φέρεται ως ηθικός αυτουργός, είχε δικό του οικόπεδο δίπλα σε αυτά. Όμως με την αγορά των δύο οικοπαίδων και την περίφραξή τους, αποκλειόταν η πρόσβαση και διέλευση στο δικό του οικόπεδο. Και έτσι το καθιστούσε άχρηστο. Ένα οικόπεδο που επίσης προφανώς θα κόστιζε εκατομμύρια. Τότε ξεκίνησαν
οι απειλητικές εκφράσεις για τη ζωή του 54χρονου τοπογράφου από τον συγκεκριμένο επιχειρηματία του νησιού. Ακολούθησαν δύο επιθέσεις το 20 στην Μύκονο που δεν τις κατήγγειλε και μία το Σεπτέμβριο του 21 που έκανε μήνυση κατά αγνώστων. Και για τις τρεις επιθέσεις ο τοπογράφος φερόταν να θεωρεί ύποπτο το συγκεκριμένο άτομο. Την ίδια ώρα ο τοπογράφος, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχε από την επαγγελματική του δραστηριότητα στη Μύκονο, πρόλαβε και αγόρασε 10 στρέμματα, οι διοκτήτες των οποίων εμφανίζονται συγγενικό του πρόσωπο και συνεργάτης του, στην περιοχή Καραπέτη, στο Καλό Λιβάδι, ακριβώς δίπλα από τα περίπου 60 στρέμματα που είχε αγοράσει η εταιρεία που θα κατασκεύαζε γνωστό ξενοδοχείο. Εξαιτίας της επένδυσης αυτής, οι διπλανές εκτάσεις από το ξενοδοχείο απέκτησαν πολύ μεγαλύτερη αξία, την ώρα μάλιστα που η ίδια η εταιρεία κατασκευής επιθυμούσε την επέκταση του χώρου. Αυτή η αγορά λοιπόν φαίνεται ότι έφερε τη μεγαλύτερη ρήξη ανάμεσα στον τοπογράφο και τον επιχειρηματία, ο οποίος επίσης επεδίωκε την αγορά των συγκεκριμένων χρυσοφόρων γεωτεμαχίων, αλλά τελικά δεν πρόλαβε. Πάντως, ακούγοντας το όνομα του επιχειρηματία, έχω πάθει σοκ. Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να έκανε αυτό το κακό σε έναν άλλον άνθρωπο. Να το αφαιρέσει για τη ζωή και να είναι ο ηθικός αυτούργος. Γιατί το ίδιο πράγμα είναι. Ο ηθικός αυτούργος είναι ακριβώς το ίδιο με τον δολοφόνο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Πάντως, μία ένσταση για το θέμα του με τα χρήματα. Προφανώς βεβαίως οι αρχές ξέρουν καλύτερα και οι μπειρότατοι αστυνομικοί του εγκληματολογικού, αλλά να πούμε ότι αυτές οι συναλλαγές δεν γίνονται ποτέ με τραπεζικό έμβασμα. Δεν λέει, μου λέτε εσείς, πάρε Αντρέα 100 χιλιάρικα. Αυτά τα ισχυρίζει ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος που κατηγορούμε. Τώρα το ξέρουν οι πάντες αυτό. Δεν μπαίνει στην τράπεζα, δεν είναι έμβασμα αυτό. Πάντως να πούμε ότι τόσο ο δολοφόνος, όσο και ο ηθικός αυτούργος, εάν είναι αυτός ο οποίος ακούγεται και φημολογείται, έχουν τεράστιες γνωριμίες και ασχολούνται πάρα πολύ με τα φώτα της δημοσιότητας. Δηλαδή, ακόμα και ο δολοφόνος, τον βλέπαμε σε κοσμικά πάρτι να φωτογραφίζεται με πάρα πολύ λαμπερά πρόσωπα της showbiz. Να μην να πούμε ότι ο δολοφόνος ήταν παντρεμένος με μια πάρα πολύ γνωστή Ελληνίδα. Σύντροφο, η οποία η συγκεκριμένη, η σύζυγός του, τον είχε καταγγείλει για εκβίαση, για απειλές, για μια πολύ γνωστή γυναίκα της showbiz, η οποία, όπως είχε πει από τότε, ζούσε ένα μαρτύριο, εκβιαζόμενη και είχε δεχτεί πολύ κακοποίηση από τον πλέον πρώην σύζυγό της και σήμερα κατηγορούμενο για δολοφονία. Είχε, Φίλιππε, μαζί του ένα παιδί και της έστελνε απειλητικά μηνύματα του στυλ «Θα σε σκοτώσω και μετά θα αυτοκτονήσω, δεν θα σε αφήσω να ζήσεις να χαρείς το μικρό». Άλλο μήνυμα «Τη γάτα θα μπω και θα τη σκοτώσω όπως σκότωσα και το σκύλο». «Στο τέλος εμείς οι δύο θα πεθάνουμε παρέα και δεν αργεί αυτό, πίστεψέ με». Αυτά είναι διάφορα μηνύματα που σας διαβάζω. «Μια μέρα, λέει, θα απαγάγω, θα τα πουλήσω όλα και θα φύγω. Αυτή θα είναι η εκδίκησή μου. Θα πεθάνεις από τον καημό σου. Το μηχανάκι της γράφει κάπου αλλού, είναι μόνο η αρχή. Σειρά έχει το σπίτι. Όταν φύγεις διακοπές δεν θα βρεις τίποτα». Και ακόμα ένα μήνυμα, προαίσθημα, λέει, που έχω. «Το παιδί θα μεγαλώσει ορφανό από γονείς. Προσέξτε, θα το φτάσω μέχρι τέλους». Άρα, έλεγε ότι θα τη σκοτώσει την ουσία και θα αυτοκτονήσει, θα το αφήνει ορφανό από δύο γονείς. Εδώ υπήρχαν απειλές όμως ξεκάθαρες κατά της ζωής της. Μία γυναίκα, η οποία τη γνωρίζω προσωπικά, την πρώην σύζυγο και την κακοποιημένη γυναίκα από το συγκεκριμένο άνθρωπο, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, η σύζυγος, μία γυναίκα η οποία αγωνίζεται μόνη της να μεγαλώσει το παιδί της όλα αυτά τα χρόνια, είναι ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο στον χώρο του θεάματος, βρίσκεται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, που βοηθάει όμως όλα τα αποβλημένα πρόσωπα μέσω της δουλειάς της, για να πω περισσότερα. Αγαπημένες φίλες με πάρα πολλές
πολύ σπουδαίες και παρουσιάστριες και τραγουδίστριες και ηθοποιούς της χώρας. Ξέραμε ένα αγαπητό πρόσωπο, η οποία δεν ξέραμε ότι είχε βασανιστεί τόσο όλα αυτά τα χρόνια και βλέπουμε να βγαίνουν τώρα στο φως της δημοσιότητας πράγματα από τη ζωή της που πραγματικά δημιουργούν σε όλους εμάς το συνέστημα το πόσο αυτή η γυναίκα άντεξε όλο αυτό τον τρόμο. Ζήταγε τη βοήθεια της αστυνομίας, ζήταγε τη βοήθεια της πολιτείας για να προστατευτεί. Η χαρά ελεμονή σας διάβασε τα μηνύματα τα συγκλονιστικά για απειλές κατά της ζωής της, του παιδιού της. Ο πρώην σύζυγος και σήμερα κατηγορούμε για τη δολοφονία είχε σκοτώσει το σκύλο. Για να σου λέει, σου σκοτώνω το ζωάκι και τι θα έχουμε σειρά και οι υπόλοιποι. Τις έκλειψες, έκαψες το μηχανάκι και λέει σειρά και το σπίτι. Ναι. Ακούτε πράγματα τραγικά. Τραγικά. Και εδώ τι σημαίνει, ότι μιλάμε για δίστακτους. Μιλάμε για αδίστακτα πρόσωπα που δεν υπολογίζουν τίποτα. Μα τίποτα. Και μένουμε εδώ.